Πιστεύω ότι πραγματικά η διαφορά πηγάζει και από την μεγάλη έτσι απαξίωση του συστήματος. Και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το χάσμα μεταξύ πολιτών και πολιτικών και να αναχτίσουμε την εμπιστοσύνη, θα πρέπει να προωθήσουμε την οριζόντια ψηφοφορία. Να μπορεί και ο κάθε άνθρωπος, ιδιαίτερα οι νέοι, να επιλέγουν τους ικανότερους από όλο το πολιτικό φάσμα, ανεξαρτήτως ιδεολογίας. Αυτό εντείνει και τη δημοκρατία, αλλά μειώνει και τη διαφθορά, καθότι θα δίνεται ευκαιρία σε πιο ικανούς ανθρώπους να μπαίνουν μέσα στη Βουλή. Και θα εκπροσωπούνται και πιο επάξια οι πολίτες. Το δεύτερο μέτρο είναι το ασυμβίβαστο, κατά τη δική μου άποψη. Θα πρέπει πλέον να σταματήσουμε να έχουμε αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του επαγγέλματος του πολιτικού μαζί με την εκτέλεση των καθηκόντων του και της λειτουργίας του και των αρμοδιοτήτων του εντός της Βουλής. Έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα εχθές η Βουλή μας. Αναμένουμε περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση.